Λοιπόν, ένα ακόμα δυνατό μάτς ξεκινάει. Για τη Master League. Έχω κάνει αδερφέ με τα δόση και μου παλιώσω. Κάτι άλλο. Όχι το. Μιλάω. Τώρα όχι τώρα. Όχι τώρα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το match. Εντάξει, έρχονται και οι παίκτες από τα προηγούμενα παιχνίδια και μιλάμε. Σαφώς κάποια πράγματα περνάνε και στην φωνή του ήχου. Θα τα ακούσετε. Ξεκινάει το match ανάμεσα στην ομάδα των Unhealed Legend και τους Μιλγυράκι Buckets με μικρότερο rotation. Master League έχει ξεκινήσει το match 0-0. Σαφώς και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Άρχισε λίγο το match λόγω του προηγούμενου match. Θα ξεκινήσουμε τα πράσινα. Η Μιλγυράκι με τα κλασικά μπλε πορτοκαλί. Η και οι Lost Legends, οι οποίοι εδώ θέλουν να επιχειρήσουν το πρώτο τρίποντο. Είναι άστοχοι. Φυσικά θα δείτε και τις δηλώσεις στα επίσημα social media του πρωταθλήματος. Αρούχ και Μπίσκας θέλουν να τρέξουνε. Θα φύγει στον εφηβιασμό με το νούμερο 99, ο Γιαχανατζής Βασίλης. 0-2, σοφαρίζουν όμως και οι Μιλγυράκι Bucks. Το βλέπουμε και το Χάρη Μαρκόπουλο. 2-2 το σκορ. Καλή άμυνα, καλό τελείωμα. Και ριμπάουτ από το νούμερο 11, τον νούμερο 11, νούμερο 77, με ξεγιάλασε ψωρινά. Η αναγραφή των λεπτών αριθμών είναι ο Ηλίας ο Θαλμίδης. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το μάτς, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δύο-δύο το σκορ, σε ένα μάτς το οποίο ήδη έχουν κλείσει 2 λεπτά. 10 παίκτες οι Unhealed Legends, με μόλις 7, αν δεν κάνω λάθος, η Μιλγυράκι. Θα πρέπει να, βέβαια, να πούμε ότι οι Unhealed Legends κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια με ειδικό τους φαρμακείο και προσεχώς και ίσως και με απειδηνωτή. Πολύ ωραίες κινήσεις από την ομάδα, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα και αυτά θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Βέβαια τα δηλώνει και ο Γιώργος, Γιώργος Καρακεούρης στο σχετική συνέντευξη που ανεβάσαμε στα social media. Οπότε είναι ένα μήνυμα που στέλνουν ότι ακόμα και το αριστερικό κομμάτι του μπάσκετ πρέπει να είναι ασφαλές και φυσικά έχουμε δει πολλά κρούσματα σε όλο τον αθλητισμό απώλειας μια στιγμή και ανθρώπων που είτε τραυματίστηκαν είτε για λίγο πήγαν και ήρθαν, όπως υπάρχουν και απώλειες. Οπότε πάνω απ' όλα η υγεία και αυτό θα πρέπει να το επικροτήσουμε. Καλά και φάουλ εδώ από το νούμερο 56, τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά, κάνει το σκορ 2-4. Yeah. 2-5. Ball foul. Yeah. Μιλγυράκι, οι οποίοι χάνουμε 3, αλλά εδώ έχει μια πτώση του. Δεύτερο φάουλ το 56. Και ο Θαλμίδη είναι το δεύτερο φάουλ για τον Αλεξανδρίδη. Έλα, έλα, δώσε. Θέλει προσοχή, δυνατά μαρκαρίζοντα και από τις δύο ομάδες. Με το νούμερο 18 ο Γιάννης Αργυρά θέλει να επιτεθεί, αλλά
κλέβουν οι Legend με τον Χάρη Μαρκόπουλο. Γνωστός και μη εξαιρετός, βοηθάει τους Legends. Αλεξανδρίς καλά, ξανά με την μπάλα, κλείνεται καθαρή άμυνα εδώ. Θέλει να τρέξει το νούμερο 6, ο Νίκος Χαρμανάς, ο οποίος θα βρει και καλάθι. Κάνει το σκορ 4-5. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Goal foul, ξανά για τους Legend. Καλάθι και φάουλ, να δούμε ποιος το έκανε. Το νούμερο 99. Ο 47. Ο Βασίλης Γιαχανατζής. Θα στοχίσει τη βολή. 3-2 τα φάουλ. Αρκετά τα φάουλ για το χρονικό σημείο. Απαντάνε άμεσα όμως οι Μιλγυράκοι, οι οποίοι κάνουν το σκορ 6-7. 6-14. Χάρης Μαρκόπουλος on fire. 6-10. Πιο χλάτσο δεν γινότανε. Γρήγορος ρυθμός, γρήγορο παιχνίδι. Έξι δέκα στο συν 4 οι Legends με τα πράσινα, οι Μιλγυράκοι Bucks. Εδώ κάνουν κακή επίδεση οι πράσινοι και πολύ γρήγορα οι Legends θα κάνουν 6-12. Λίγο κλειστά, μην πες πιο μέσα, πες πιο μέσα. Στο συν 6. Καλά είσαι. Πάντοτε στο Sonic. Έξι, 12, θέλω να μιλήσουν οι Μιλγυράκοι, πολύ ωραία. Θα μειώσουν και το σκορ γίνεται 8-12 στο 5 λεπτό. Καλή συνεργασία εδώ, αλλά το τρίποντο του Αλεξανδρίδη δεν θα βρει στόχο. Νούμερο 27, όχι ο Βογιατζής, δικό μου λάθος, ενώ θα μπει και ο Καραγκιαούρης, κάνει συνεχόμενο rotation, το δύο Αρούχ. Πάγκο των Legend, ο Βασίλης Χατζηγερμίας. Τα είπαμε λίγο. Εντάξει, είναι πολλές οι μπασκετικές ψυχονομίες που προέρχονται από πολλά μετερίζια. Έχουν περάσει και τα χρόνια και το μπάσκετ πάντως θα αποτελεί σημείο αναφοράς. Ο τριοπότων, το νούμερο 77. Με τους Μιλγουόκι μειώνει σε 11-12. Βλέπουμε ένα ντέρμπι. 11-14. Σε ζώνη Legend για να περιορίσουν το προσπάθειο για σουτ. Πολύ ψηλά ο Χάρης Μαρκόπουλος θέλει να τρέξει. Βλέπει τον Βασίλη Γιαχανατζή, ο Καραγκιαούρης. Έχουν συνδυασμό, αλλά ήταν καλή άμυνα, καλή επιτροπή στον Μιλγουόκι Μπακς και φάουλ από το Πίσκα για να ανακόψει την προσπάθεια. Σε αλληλοκαλύψη
παίξει πάντοτε οι Legends με σκοπό να μην δώσουν σουτ κόστησαν νωρίτερα. Εδώ ball foul από τον Οφθαλμίδη που κάνει καλή δουλειά. Πόντους και κάνει το σκορ 14-15. Δεν έχουν βρει τρόπο οι Legends να το περιορίσουν. Πάντοτε στο Sonic. Πολύ ωραία πάσα στον Καραγκιαούρη. Θέλει να τριπλάρει τους αντιπάλους. Θα δω. Θα παίξουν καλή άμυνα οι Milwaukee. Μιγυράκι, λέω Milwaukee. Αφού δεν ανέφερα και τον Γιάννη Αντετοκούμπο, πάλι καλά. Ξανά ο Οφθαλμίδης, ξανά νέα προσπάθεια, ο Μαρκόπουλος θα πάρει το rebound. Ο Μπίσκας θα ακροβολιστεί αλλά θα πασάρει στο Καραγκιαούρη. Ωραίο κόψιμο από τον Βογιατζή, κακό τελείωμα. Παρ' όλα αυτά όλη η προσπάθεια άξιζε τον κόπο. Μια προσπάθεια είναι καλή, δεν είναι μόνο το καλάθι για να μπει. Χατζη Νικολάου. Βλέπει τον Σταμολάμπρο, ο οποίος παίρνει το τρίποντο αλλά είναι άστοχος. Με θυμίζω με τα πράσινα μαύρα η Μιλγυράκη. Εδώ όμως έκλεισαν την μπάλα η Legend αν και άλλος. Έλα να βγει αυτή. Το Βασίλη Χατζη Ερεμία, όπως μας είπε στον πάγκο. 14-17. Master League. Καλή κυκλοφορία από τους Bucks, τους Μουγυράκη, αλλά εδώ θα εκμεταλλευτεί το κενό που δίνουν στον Χατζη Νικολάου και το σκορ γίνεται 17-17. Ο Γιατζής πολύ ωραία κίνηση, θα πάρει το rebound αλλά είναι άστοχος. Παρ' όλα αυτά όλα είναι ωραία στο σώμα του αντιπάλου του. Ωραία συνεργασία και εδώ, αλλά κόψιμο από τους Legends. Θυμάζει το Δημήτρη Κοτογερόπουλο, ο κύριος Χατζη Ερεμίας. 17-17, σοπαλούς οι δύο ομάδες. Βογιατζής θέλει να αποστάρει τον αντιπαλό του, βλέπει ωραία τον Μπίσκα. Μόνο στο Καραγκιαούρης, έχασε τα άχαστα. Παίρνει το rebound. Σου τριών πόντων από τον Χεχανατζή. Καθαρό rebound από τον Οφθαλμίδη, ο οποίος έκανε καλό box out. Τελευταίο λεπτό, θα μπούμε σε λίγο. Μιλγυράκι νέο τρίποντο, θα ανανεώσουν όμως με το νούμερο 10, με το νούμερο 14, ο Δημήτρης Τράσκας ήτανε. Βέβαια αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό. Ο Μπίσκας φαίνεται να έχει γυρίσει το αριστερό του πόδι. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Στην προσπάθειά του να κατεβεί στην επίθεση, γύρισε το πόδι του. Θα δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές, γιατί ουσιαστικά ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα. Φυσικά ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Ο παίκτης στο Legend, ο οποίος αποτελεί μια πολύ σημαντική μονάδα, αλλαγή αναγκαστική. Φυσικά. Αλλαγή σχεδίων για τα τελευταία 40 δεύτερα. Μαρκόπουλος, Καραγκιαούρης, Φωτογερόπουλος, Γιωχανατής Βασίλης και Βογιατζής, η 5 του κύριου Χατζη Ερεμίας. Μικρό το rotation για τους Μιλγυράκη, οι οποίοι μέχρι στιγμής όμως στέκονται πολύ αξιοπρεπώς και ανανεώνουν πολλές επιθέσεις με τον Τράσκα. Τώρα θα πάνε σε μια νέα επίθεση, θα μείνει χρόνος και για τους αρχαίους Legends. Τελειώνει ο χρόνος, Τράσκας που αλικαρίσει ο καλάθι χωρίς να βλέπει. Με ταμπλό 9 δευτερά, 19-17, Βασίλης Γιαχανατζής, φάουλ που δεν δίνεται, πάει μέχρι μέσα, Καραγκιαούρης, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Τέσσερα τα φάουλ
Μένουν 1,1. Δεύτερο φάουλ του 17. Καραγιαούρης, ο οποίος μας μίλησε για ένα πολύ ωραίο σκοπό νωρίτερα. Πιο πολύ για λόγους ασφαλείας και υγείας, με απειδηνωτή και φαρμακείο δικό της ομάδας. Θα στοχίσει 19-18, τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, πολύ γεμάτο σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, 19-18. Μιλγυράκη, οι οποίοι εδώ με τον Χαρμανά αστόχησαν. Δεν άλλαξαν πολλά. Ο Καραγκιαούρης εδώ πέρα πήρε μια εξαιρετική πάσα από τον Γιαχαναζή. Του αποδίδει και τα εύσημά με την κλασική κίνηση. Θέλω να απαντήσουμε λιγυράκι, πολύ ψηλά γίνεται μάχη για το rebound. Τι δόθηκε εδώ πέρα, δόθηκε φάουλ από τον ρεφ. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Legend ανοίγουν την άμυνα αλλά κάνουν λάθος. Ήταν ο Αλεξανδρίδης, γύρισε πολύ γρήγορα ο Βογιατζής. Έκλεισε το δρόμο στο νούμερο 3, στον Σαμολάμπρο. Πάνε σε σετ επίθεση οι Μιλγυράκι Bucks. Καλή άμυνα από τους Legend, θέλουν να φύγουν, τρέχουν πολύ. Γενικά θέλουν να ανοίξουν την επίθεση, φάουλ, δεν είχε άλλο τρόπο να ανακόψει την επίθεση. Αλλαγές. Υψηλή στόχη και φέτος για τους Legends. 19-28 και 49 για το ημίχρονο. Κανιά 21. Με δύο παίκτες μόλις στον πάγκο οι Μιγεράκοι πάντως στέκονται πολύ καλά. Ωραία κίνηση εδώ πέρα από τον Χαρμανά, αλλά με δεύτερη προσπάθεια θα επιμείνει και θα ευστοχίσει. Στο τρίτο πόντο τον Μαρκόπουλο, άστοχος. Πολύ ψηλά ο Αλεξανδρίδης. Θέλει να ανανεώσει, τι δόθηκε. Μπάλα είναι για τους Legends. Μπάλα είναι για τους Legends. Υπάρχει και μια υπογνωμία εκεί πέρα, υπάρχει ένωση. Λογικό είναι, όλες οι ομάδες έχουν την νίκη. Και εδώ θα δούμε ένα πολύ δυνατό μάτς. Καχανατζής βγήκε από τα σκρίνα, αλλά το τρίποδο από την γωνία δεν ήταν εύστοχο. Πρέπει να τρέξουν οι Μιγυράκοι, αλλά θα πρέπει να κάνουν και συντήρηση δυνάμεων. Χατζηνικολάου, νέο τρίποντο! Το είχε βάλει και στο πρώτο δεκάλεπτο και δίνει αέρα τριών πόντων στην ομάδα του. Δεν θα είναι τόσο εύκολος ο αντίπαλος. Η πράσινη με τα μαύρα. Μαρκόπουλος ζητάει κίνηση. Ψάχνει κάποια πάσα για Χαρατζής, ωραία προσπίση. Πάει μέχρι μέσα, drive και υποψία αθλητικού εδώ. Ζητάνε πιο ήπια αντιμετώπιση οι τέσσερις των Legends. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι νωρίτερα.
Αποχώρησε ο Μπίσκας, αλλά δεν ήταν κάποια κίνηση τραυματισμού από φάουλ. Δεύτερος παίκτης Γιαχανατζής, πονάει το πόδι, θα ετοιμαστεί ο Ανδρέας Γιαχανατζής, η Ανδρόνικος κίνηση και επίσης μια άλλη μετάδοση. Τραυματισμοί είναι το τελευταίο που θα θέλουν οι παίκτες, οπότε θα πρέπει όλοι να είναι πιο προσεκτικοί. Μειώνουν οι Legends και ισοπαρίζουνε. 24 όλα. 7,5 λεπτά, κατεβάζει την μπάλα ο Σταμολάμπρος. Δεν θέλει να ανοίξει την άμυνα, διατηρεί την κατοχή. Μπαίνουν πολλά χέρια, κλέβουν οι Legends. Μαρκόπουλος θέλει να ανοίξει την επίδεση. Ο Χαναζής, ο Ανδρόνικος βλέπει τον Καραγκιόρη, πατάει γερά, παίρνει το φάουλ. Αρκετά δυνατό μάτς, ήδη έχουμε 4 φάουλ για τους για τους Μιλγυράκι που έχουν μικρό rotation και θα πρέπει να προσέξουν. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Η διακοπή 7 και 18. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνησε πάλι το μάτι. Δύο βολές για τον Γιώργο Καραγκιαούρη, ο οποίος λήφθηκε καλά. Παίζουμε πολλούς αυτοματισμούς οι Legends. Απ' την άλλη, οι Μιλγυράκοι βασίζονται πολύ σε ατομική προσπάθεια, αλλά οι δύο ομάδες είναι απόλυτα ισόπαλες. 24-25 τώρα. Ακόμα 7 και 18 για την πρώτη, για τη δεύτερη περίοδο, με συγχωρείτε. Δύο τραυματισμοί για τους Legends, διότι και αυτοί θα πρέπει να βασιστούν σε παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Κάτι αλαραβερσία για τον Χατζηνικολάου, ο οποίος θα στοχίσει. Τρέχουν πολύ στην επίδεση οι Legends. Μαρκόπουλος βοηθεί νονού στο Legend. Βλέπει πολύ ωραία τον Βογιατζή, αν δεν κάνω λάθος. Το μαρκέτη για πάνω, δεν θα κάνει εκεί. Μόι Μιλκυράκη, ωραία συνεργασία, αλλά χάθηκε την μπάλα, ήταν χαμηλή. Η πάσα πάνω κάτω, 6-37, σούτρινο πόντο από τον Βογιατζή, εύτοχο, το ζήτησε, το πήρε και το έβαλε. Το 4-29 ξεφεύγουν οι Legends. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί με 24-21 οι Μιλκυράκη, έχουν δεχτεί ένα σερί 8-0. Θα πρέπει να βιαστούν την επαναφορά οι Bucks. Πάμε, time out. Time out για τους Μιλγυράκι. 1 δευτερόλεπτο ακριβώς. Το πάλεψαν οι Μιλγυράκοι, αλλά δεν μπόρεσαν να στοχίσουνε. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα από τον Γερόπουλο Καραγκιαούρη, αλλά είναι άστοχος. Οι Μιλγυράκοι θέλουν να φύγουν στον εφηδιασμό. Ωραίο passing game. Προσποιεί το Χατζηνικολάου φάουλ ξεκάθαρο από τον πρώτο Γερόπουλο, ο οποίος το παραδέχεται. Thank you.
εδώ στη δεύτερη ο Αχιλλέος Χατζηνικολάου. Μας μίλησε και νωρίτερα στο pre-game των δηλώσεων. Στο συν 4 η Legend, ωραίο passing game εδώ πέρα. Σε ζώνη πάντοτε η Bucks, συνηγώ και εδώ όμως τρίψει ουσιαστικά η άμυνα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μικρότερο rotation, αν και με τους τραυματισμούς των Legend. Το ίδιο ισχύει μάλλον και για τους Legends. Η απόφαση των διαιτητών είναι υπέρ των Legends. Διαμαρτύρονται οι Μιλκυριάκοι Bucks για την απόφαση. Είναι ξεκάθαρος ο διαιτητής. Γερόπουλος, φτάσαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Ο Μαρκόπουλος 25-31. Καλή άμυνα εδώ από τους Μιλκυράκη, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν με τον Οφθαλμίδη και τον Χατζηνικολάου. Χαρμανάς, Τράσκας και Σαμολάμπρος, Σπυριδόπουλος, Αργυράς. Οι 7 παίκτες των πράσινων. Πάλλον από το Χάρη Μαρκόπουλο. 4-2 τα φάουλ. 25-31. 4-2 τα φάουλ. Βγαίνει ωραία από τα σκήνο Χατζηνικολάου, αλλά δεν είναι τον βοήθησε η πορεία της μπάλας. Βογιατζής πάει μέχρι μέσα. Γκολ φάουλ παραλίγο. Ενώ ετοιμάζεται και ο Αλεξανδρίδης, διορθώνω. Περνάει και ο Ψάλτης να δώσει ανάσες. Περνάει και ο Τράσκας. Αργυράς Γιάννης. Χατζηνικολάου, Αρχιέλαος είναι το νούμερο 4. Νωρίτερα είπα για το νούμερο 18 είναι ο Γιάννης Αργυράς, με το νούμερο 4 είναι ο Αρχιέλαος Χατζηνικολάου. Να μας συγχωρέσετε να κάνουμε και μια λαθεμένη αναφορά. Αλλά εδώ είμαστε για να τα διορθώσουμε. Με το νούμερο 5 ο Γιάννης Πυριδόπουλος. Οι Bucks οι οποίοι εδώ θα ανανεώσουν. Σταμολάμπρος, 25-33. Τράσκας, δύσκολη προσπάθεια με έναν ορθόδοξο στήλο αλλά εύστοχο. Και στην πρώτη περίοδο είχε βάλει ένα δύσκολο καλάθι ο ψηλός των Μιλγυράκη που παλεύουν, δεν αφήνουν τους Legends να ξεφύγουν. Ωραία κίνηση από τον Καραγκιαούρη που παίζει πολύ με το σώμα. Θα στοχίσει. 27-35. Ωραία κίνηση από τον Θαλμίδη, τον είδε πίσω από την πλάτη ο Τράσκας. Πολύ ωραία φάση εδώ. 29-35, γρήγορο μάτς, γρήγορο ρυθμός και ωραίο μπάσκετ. Καραγκιαούρης, αν δεν γινόταν φάουλ είχαν γίνει βήματα, αλλά έπαιξε με την επαφή. Πέμπτο φάουλ. Τρίτο φάουλ, 57. Κύριος Χατζη Ερεμίας, coach των Legends. Σαφώς υπάρχουν και οι δύο τραυματισμοί που μειώνουν το rotation. Καραγκιαούρης έκανε το 29-36, 3-42 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου στο κλειστό του Sonic. Καραγκιαούρης αστοχή και στις δύο βολές, 29-37. Ξεφεύγουν οι Αγκοί άλλους Legends. Μπάλα για τους Μιλγυράκη, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να περάσουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Ο Θαλμίδης, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι εδώ, θα βγει και λίγο η κούραση. Είναι άστοχος. Ο Σαμολάμπρος πρέπει να έφτιαξε τα παπούτσια του. Το είδαν οι Legend και δεν βιάστηκαν. Ο
fair play είναι αναφέρετη, αλληλένδετη έννοια με το μπάσκετ. Σου τριών πόντων από τον Ψάλτη, ήταν υπό καλές συνθήκες. Ψηλά ο Βογιατζής, βλέπει ξανά ωραία τον Ψάλτη, πέφτει αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Οι Βάξ θέλουν να φύγουν στον εμβλιασμό. Πολύ ωραία φάση. Ο Θαλμίδης δέχεται τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Είναι το πέμπτο και έκτο, οπότε έχουμε βολές για τους Legends. Δείχνει να πονάει ο Θαλμίδης. Έχουμε βολές για τους Legends. Μικρή διακοπή. Σε λίγο και πάλι μαζί. Αλλαγή για τον Θαλμίδη, ο οποίος δείχνει να πονάει στη μέση. Έχουν μικρό rotation, υπάρχουν και πολύ δυνατές επαφές. Σίγουρα ένα μάτς το οποίο θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες, αλλά έχουν ξεφύγει με 8-9 τώρα οι Antialos Legends, οι οποίοι πήραν τον bonus της βολής από την τεχνική ποινή και έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους. 3 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Αρούχ στον Ψάλτη. Σε ζώνη προσπαθούν να περιορίσουν την επίθεση των Legendary Μιλγυριάκη Bucks. Βογιατζής θα πάρει το σούτ και θα το ζυγίσει και έχουμε και επιθετικό φάουλ από τον Πρωτογερόπουλο. Είναι το τρίτο. Μπάλα για τους Μιλγυράκη. Έχω ξεχάσει ο Τράσκας, ωραία προσποίηση, αλλά θα στοχίσει. Νέα προσπάθεια. Χαρμανάς παίρνει το φάουλ από τον Αρούχ. Και ίσως και αντιαθλητικό εδώ, αλλά δεν δω και κάτι. Στο συν 11 έχουν ξεφύγει οι Legends, εκμεταλλευόμενοι την πιο καλή τους επιθετική παρουσία. Εδώ έχασε την μπάλα ο Τρασκάς. Ψάλτης για Χανατζής, Ανδρέας, Βογιατζής, Πρωτογερόπουλος και Αρούχ. Χαρμανάς, Σταμολάμπρος, Αργυράς, Τράσκας και το νούμερο 5 ο Σπυριδόπουλος. Ωραία προσπίση από τον Βογιατζή, πάει μέχρι μέσα. Καλό τελείωμα, άστοχος όμως. Μπάλα για το Σταμολάμπρο. Βογιατζής εκεί πέρα θα βάζει και λίγο με τα κάγκελα. Πολύ μεγάλη ένταση από τους Legends. Σταμολάμπρος, 2 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Πολύ ωραία πέντα βήματα, Σταμολάμπρος, φάουλ, ξεκάθαρο. Δύο βολές, κανένα πλέον φάουλ και για τις δύο ομάδες, συμπληρωμένα τα 5 φάουλ. Οπότε πάμε κατευθείαν στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Δύο βολές για το Σταμολάμπρο, ο οποίος θέλει να μειώσει. Εύστοχο στην πρώτη, 30-40. Ετοιμάζεται ξανά ο παίκτης με το νούμερο 56, ο Αλεξανδρίδης. Άστοχο στη δεύτερη. Το Γεωργόπουλος παίρνει το rebound και θα κατεβάσει ο Αρού. Ο οποίος ζητάει κίνηση. Ο Γιαχανατζής, ο Βασίλης δεν νομίζει ότι θα ξαναπαίξει. Δείχνει να προστατεύεται και καλά θα κάνει. Τραυματίστηκε νωρίτερα, το ίδιο και ο Μπίσκας. 30-40, θέλω να φύγουν στον εφηβιασμό. Θα πάρει το τρίποντο εν κινήσει και θα ευστοχίσει. Ωραίο καλάθι από τον Σταμολάμπρο. Δεν το σκέφτηκε πολύ. Σε ανοιχτή άμυνα για τους Legends. Για Χανατζής, Ανδρέας. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Αρούχ θα πάρει το σούτ από τα 5 μέτρα, θα στοχίσει. Ξανά θέλει να τρέξει στα μολάπρους, ο οποίος έχει κάνει ζημιά. Και νέο καλάθι. 5 πόντι, 6 συνεχόμενοι. 35-40. Πολύ γρήγορο playmaker. Εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του. Αρούχ. 90 δεύτερα. Αρούχ ψάχνει κάποια καλή πάσα. Ωραία προσπίση από τον Βογιατζή.
Πάει μέχρι μέσα, ωραίο τελείωμα, αλλά άστοχος. Τι έχει δοθεί, να δούμε. Και άλλο θεματισμός. Αυτή τη φορά ήταν ο Τράσκας, ο οποίος δείχνει να πιάνει το αριστερό του πόδι. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Ο Τράσκας αποσύρεται, μπαίνει ο Σαμίδης. Τρεις τραυματισμίες τώρα, πολύ δυνατό μάτι και έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα. 40,5. 35-40. Οι φιλότιμοι Μυράκοι έχουν κάνει ένα σερί 6-0. Παρά το μικρό ρωτήσιο, είναι πολύ τραυματισμοί και στις δύο ομάδες. Νέο τρίποντο από το Μαλάμπρο που κάνει τα πάδες. Έχει βάλει νομίζω 9 πόντους αναπάντητους. Όλη η επίθεση σχεδόν για τους Legends, οι οποίοι θέλουν να περάσουν την μπάλα μέσα. Ωραίο passing game και καλάθι. Εδώ συνεργάστηκα με κλειστά τα μάτια ο Αλεξανδρίδης με το Γιωβογιατζή. 38-42, άστοχη Bucks, η Μιλγυράκη Bucks και ένα σχεδόν δεύτερο. Διαβούλευση των διαιτητών για ποιους είναι, η μπάλα είναι για τους Legends. Οι οποίοι έχουν μισό δεύτερο. Για να σκοράρουν, πέταξαν την μπάλα ψάλτη, παραλίγο να αφαιρθεί. Λήξη μου χρόνου. Λοιπόν, ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο. Οι δύο ομάδες οι οποίες είχαν απόλυτες με τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν και οι δύο. Ο Τράσκας μας έλεγε νωρίτερα ότι χτύπησε στο γόνατο, αλλά δεν μας άγγει πολύ. 38-42. Άλλαξαν που πασκέτες οι δύο ομάδες. Για Χαναντής, ο οποίος εκεί που δίνει την μπάλα, ο Καραγκεούρης θα τη σώσει. Ο Γιατζής. Ίσως βήματα, 5 δεύτερα, άστοχα, κακή επίθεση. Δεν νομίζω να προλάβουν εδώ οι Legends, οι οποίοι σημαίνει μπάλα στα χέρια. Έπαιξαν καλή άμυνα, οι Bucks, 9-22. Για ένα μάτς το οποίο μέχρι τώρα είναι derby, έχουν πάρει μια αδιαφορά. Βέβαια αρχικά οι Legends, αλλά οι Bucks δεν τα παρατούνε. Μιλγυράκι Μπαξ, ωραία κίνηση εδώ από το Χαρμανά. Βλέπει ακροβολισμένο τον Σαμολάβρο, ο οποίος έβαλε 9 πόντους. Και αυτό η διαφορά είναι στους 4, είχαν ξεφύγει με 11 οι Legends. Εδώ ο Μαρκόπουλος είναι άστοχος. Να πω ότι έχουν χάσει Μπίσκα και Βασίλη Γιαχανατζή οι Legends. Τραυματίστηκαν, οπότε δεν έχουν λόγο να ρισκάρουνε. Μαρκόπουλος βλέπει σαν σταματημένο τον Ανδρέα Γιαχανατζή και πάρε βάλε. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση ο Χάρης Μαρκόπουλος για τους μπασκετικούς. (38-44, 8-25. Baseball pass από τον Αργυρά στον Σαμολάβρο. Το ζήτησε, το σήκωσε, το ζήγησε και το έβαλε ο Τράσκας. Πού πας ρε φίλε, κάτσε, δεν τελείωσε ακόμα, δεν ξέρω. Γιατί... Ναι, ναι. Χαιρετάμε και τον Βασίλη Γιαχανατζή, ο οποίος θέλει να προλάβει τον πάγο, όπως μας είπε. Χτύπησε το πόδι του, ειδικά σε θέματα τραυματισμών δεν υπάρχει πλάκα. Οι ομάδες οι οποίες πολλές φορές γυρνάνε σε ζώνη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του αγώνα. Δύσκολη προσπάθεια, αλλά έφτωχε από τον Καραγκαούρη, ο οποίος με ένα πολύ περίεργο αλλά πολύ καλό στυλ καταφέρνει και δίνει λύση στην ομάδα του.
40-46, άστοχος ο Χαρμανάς, ο οποίος πολλές φορές θα ζυγίσει το τρίποντο. Ακόμα 7 λεπτά και 10 δεύτερα για την τρίτη περίοδο, Καραγκιαούρης. Βλέπει τον Ανδρέα Γιαχανατζή από τα 45 μοίρες. Χαρμανάς καπέρνει το rebound. Εδώ πέφτω κορμιά, η μπάλα είναι για τους Legends. Έχουμε time out, σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει το παιχνίδι. Πήραν δύσκολα αλλά γρήγορα time out οι ομάδες. Έτσι βέβαια το time out δίνει και δυνατότητα ξεκούρασης γιατί είναι μικρότερο τέλος του 2-2. Τραυματίστηκαν δύο παίκτες των Legends. Πρωτογερόπουλος, πέμπτο rebound, αλλά το χείο. Θέλουν να βγουν σαν συνδυασμό οι γυράκι μπακς, ωραία κίνηση. Ας το έξει όμως ο Νικολάου Αρχιελός, μας δίνει νωρίτερα. 6 και 22, ο Χάρης Μαρκόπουλος θέλει να βρει τον Πρωτογερόπουλο. Κάνει την μπάλα, εδώ μαγική τρίπλα από τον Θαμολάβρο, ο οποίος πήγε να βάλει ένα απίθανο καλάθι. Πήρε το φάουλ όμως. Δεν έχει αντίπαλος τώρα, είναι πολύ γρήγορος, πολύ σε ευέλικτος, έχει βάλει πολλούς πόντους. Φεύγει ο Μπίσκας, όλοι πάγω. Όλοι σε αυτό το παιχνίδι πάγω πάνε να βάλουν. Εντάξει, οι τραυματισμοί θα πρέπει να αποφεύγονται. Εγώ περίμενα το άλλο, ευτυχώς δεν είναι το άλλο, ναι, ευτυχώς. Διάστρεμα. Εντάξει, κάνουμε και ρεπορτάζ για τους τραυματισμούς. Κλάσινο, λέει ο Μπίσκας, ελπίζουμε να μην έχουν τίποτα. Ο Τράσκας έσφιξε τα δόντια. Οπότε, δύο παίκτες από τους Legend μείον. 41-46 σε ζώνη οι Bucks για να ανταπεξέλθουν ξανά στον ενδιασμό. Ο Θαμολάπρος Γιώργος, ο οποίος είναι μια ομάδα μόνος του. Ένα λάθος στον πίνακα, διορθώνεται 43-46 στο μείον 3. Σάλτης προσποιείται σε ζώνη. Η Μιλγυράκη, Μαρκόπουλος από πολύ μακριά, μάχη ανάμεσα στους Χαρμανάκη και Καραγκιαούρη. Καραγκιαούρης με σπάσιμο Μέσης. Τι έχει δοθεί βήματα. Θεώρησαν ότι έγινε παράβαση βημάτων η ρεύ του αγώνα και έτσι η μπάλα είναι για τους... Μπάξι, οποίοι θα χάσουν την μπάλα. Συνέχεια ο Ψάλτης πατάει την μπάλα, πατάει την γραμμή του εξωτερική. Ο σκορ είναι 43-46. Οι Legends οι οποίοι έχουν κολλήσει εδώ, Χαρμανάς, ένα πολύ ωραίο καλάθι, ρόλαρε το σώμα του και έκανε ανάποδο lay-up. Θυμάζει τον Αρούχο ο κύριος Χατζή Ερεμίας, μια σκέτο σκόνη 45-46. Αυτό σπίτι του ο Χάρης Μαρκόπουλος, ένα τρομερό τρίποντο. Καλά της ψυχολογίας, 45-49. Χαρμανάς εδώ αστόχησε. Δεν μπόρεσε να ευθοκίσει.
45-49, πάνω κάτω η μπάλα. Συμπάω από τον Καραγιαούρη που ζητάει ήρεμη επίθεση. Κέντρο, μπράβο. Ο Γερόπουλος πήρε το σουτ, πήρε και το καλάθι. 49-45-51. Μολάμπρο σου τριών πόντων, το πήρε σωστά, αλλά δεν μπορεί να τα βάζει όλα. Ψάλτης το πήρε και το πάτησε, πανηγυρίζει. Το αφιερώνει στον πάγκο και έχουμε time out, το οποίο καλούν οι Μιλγυράκι Bucks. Ξεκίνησε το μάτς, πήραν ανάσα νωρίτερα. Οι Bucks οι οποίοι εδώ ανανεώνουν, θέλουν να σκοράρουν με τον Θαμίδη, αλλά δεν τα καταφέρουν. 45-54. Ψαλμίδης, ο οποίος ήταν από ώρα, βρίσκει σκορ. Άρα και ο Ούρης, πολύ ωραία κίνηση και καλά του. Πήγε ο Βογιατζής μέχρι μέσα, ο οποίος θα πατήσει ουσιαστικά καλά και θα τελειώσει. 48-58, αν δεν κάνω λάθος. Τελειώνει ο χρόνος, 1:23. Ακόμα 1:20. Μπράβο, Αντρέα! Ένα λεπτό στην επίθεση, οι Legends οι οποίοι κάνουν κάτι μαγικά εκεί, αλλά δεν σκοράζουν. Τους Μιγυράκη, οι οποίοι γιώνουν στους 8. Αρούχ, σου τριών πόντων, άστοχο. Rebound, όμως και καλάθι από τον Αλεξανδρίδη. Όχι από τον Αλεξανδρίδη. Ναι, από τον Αλεξανδρίδη. Όχι, ο Βογιατζής ήτανε. Έχω απαιτήσει λίγο τα νούμερα με τους δύο παίκτες συγκεκριμένους. Ακόμα 17 δεύτερα. Αλεξανδρίδης και Βογιατζής έχουν δώσει πολλές λύσεις κατά το καλάθι. Σε συνάντηση και με τον Καραγιαούρη είχαν να δώσουν φάουλ οι Legends. Τελειώνει ο χρόνος σου τριών πόντων. Άστοχο, Μαρκόπουλος το rebound, θα πετάξει την μπάλα. Είναι καλό. Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο. 50-60, σε λίγο και πάλι μαζί.
Λοιπόν, ξεκινάει το 4ο δεκάλεπτο. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν μικρό rotation, γιατί τα παιδιά από τους Μυργυράκη Bucks είναι με 7 παίκτες, με τα πράσινα. Οι αρχαίοι άλλοι Legends, να πούμε και την μπάλα, είχαν δύο απώλειες, τον Βασίλια Χανατζή και τον Μπισκά. Οπότε προτιμήθηκε να μην ζοριστούν. 50-60, Μαρκόπουλος, τον Αρούχ. Βουλιατζής, Γιαχανατζής, ωραία, πολύ καλή συνεργασία, φάουλ, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Βουλιατζής Αλεξανδρίου, μπερδεύει 200 φορές. Το νούμερο 27 ήταν ο Βουλιατζής, οι οποίοι ταιριάζουν και στο σωματότυπο. Παρ' όλα αυτά εδώ η καλή κυκλοφορία έφερε τον σέντερ των Legends κάτω το καλάθι. Οι Bucks δεν είχαν άλλη δυνατότητα παρά να κάνουν foul. Παίρνει και τα εύσημα από τον πάγκο ο παίκτης των Legends. 50-62. Ακόμα 10 λεπτά σχεδόν για την τέταρτη περίοδο που θα κρίνει την έκταση του αγώνα Master League Μπασκετάκι 2024-2025. Η ώρα των πρωταθλημάτων πλέον. Μαρκόπουλος θέλει να κατεβάσει την μπάλα, δεν έχει λόγο να βιαστεί. Το νούμερο 27 ξανά ο Βογιατής πήρε το τρίποντο, συνέχεια η μπάλα είναι ξανά για τους Legends. Δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια μικρή συζήτηση ανάμεσα στους ρεφ και την γραμματεία για να διορθωθεί κάτι. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, τελείωσε το διαφημιστικό time out. Αναγκαστικό το βαφτίζουμε διαφημιστικό για να αποκατασταθεί η τάξη. 9:25 για τη λήξη της αναμέτρησης. Χάρης Μαρκόπουλος στην επαναφορά. Ρουχ σχεδίασε ο κύριος Χατζηερεμίας ένα play. Καραγκιαούρης κυκλοφορία χωρίς τρίπλα για Χανατζής. Εδώ ο Μαρκόπουλος πετάει την μπάλα, δεν προλάβαινε. Δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε. Μπάλα ήταν στον αέρα. Τσάμπα διακόπτουμε το παιχνίδι. Περασμένες 12 πλέον. Έως πάντων. 50-62, 9 λεπτά ακόμα. Στο σύν 12 οι Legends. Οι Bucks πρέπει να μειώσουνε. Ακροβολισμένος στο νούμερο 18 Γιάννης Αργυράς, ο οποίος δεν μπόρεσε να ευστοχίσει, αλλά έκλεψε την μπάλα. 3-2. Βλέπετε στα Μολάμπρο. Λίγο πιο δυνατή η πάσα. Εδώ δεν μπορούσε φυσικά να κάνει κάτι. Υπάρχει κούραση πλέον για τους δύο λόγους ερασιτεχνικούς. Ερασιτεχνικό πρωτάθλημα επαγγελματική οργάνωση. Αυτό μου βγαίνει για το μπασκετάκι. 8:30. Μαρκόπουλος, ζητάει το σκήνο από τον Βογιατζή. Καραγκιαούρης. Ωραία συνεργασία, Ρου. 3 δεύτερα, ξεκάθαρα. Μπάλα για τους Μιλγυράκη Bucks, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν. Άστοχο τρίποντο, πολύ ψηλά ο Βογιατζής, καθαρίζει το rebound. 2-1 συνδυασμό, αλλά δεν είναι άστοχος ο Γιαχανατζής. Υπάρχει και κούραση πλέον. Φαλμίδης, ωραίο φλότερ, θα είναι άστοχος όμως. Πάνω κάτω η μπάλα. Γιαχανατζής μέχρι μέσα, άστοχος πάλι. Μικρή ανάπαυλα, τι έχει κάνει. Έχει κάνει βήματα. Δείχνει να πιάνει το πόδι του. Τρίτος τραυματισμός, όσο ας δείχνουμε να μην έχει κάτι.
Είναι και δύσκολη ώρα. 50-62. 7-50. Οι Μιλγυράκι Μπάξι, οι οποίοι ήταν αρκετά ανταγωνιστικοί και είναι, αλλά τώρα τότε με 12. Σαμολάβρος, ο οποίος έχει εξηγήσει στο τρίτο και στο τέταρτο. Θαλμίδης, άστοχος, θα πάρει το rebound όμως. Σαμολάβρος πάει μέχρι μέσα. Άρης Μαρκόπουλος θέλει να ανοίξει τον εμβιδιασμό. Δεν βιάζει το Αλεξανδρίδης. Μπάλα χτυπάει στο πόδι του Βογιατζή. Μπάλα είναι ξανά για τους Bucks. Γυράκι Bucks. Έχει μείνει το σκορ κολλημένο τα τελευταία λεπτά. Εδώ καλή άμυνα από τους Legend. Ετοιμάζεται το πρώτο Γερόπουλος. Αρούχ. Μπογιατζής, θηρίο κάτω το καλάθι, δεν θα αστοχίσει. Δύσκολα να ανακοπεί. Το νούμερο 5 ο Σπυριδόπουλος κάνει κάποια πάσα Χαρμανάς. Θέλει να διεισδύσει, ωραία κίνηση, αλλά είναι άστοχος. Υπάρχει κούραση πλέον, είναι λογικό. Περιμένεις δυνάμεις, δουλειές, οικογένειες, όλοι είναι κοντά στο μπασκετάκι, γιατί αγαπούν το μπάσκετ, αλλά υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις στην κανονική ζωή. Άστοχος ο παίκτης των Αργυράς, των Bucks, 6-7, πάλι άστοχοι και οι Legends. Πολύ κούραση πιστεύω. 50-64, μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο σε λίγο. Κόβεται η επίσης με time out. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το match. Μπάλα είναι για τους Bucks, 5-55. 50-64. Στις 14 οι Legends, οι οποίοι έχουν κλειδώσει ένα προβάδισμα και σαφώς θέλουν να το διατηρήσουν. Εδώ όμως ο Χαρμανάς θα κάνει ωραία κίνηση και θα μειώσει. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους Legends, από τον Γερόπουλος. Αρκετά plays, πολύ ωραία συνεργασία εδώ πέρα ανάμεσα σε Αλεξανδρίδη και Βογιατζή, αλλά κάνει το rebound και το καλάθι. Οι Bucks δεν είναι να τους υποτιμήσεις. Τρίποντο, προβολισμένο στο νούμερο 18, θα το βάλει. Αφού του το δίνει θα το βάλει. Λογικό είναι ο Γιάννης Αργυράς. Ένα σερί 5-0. Λέμε για τους ρεφ. Τελευταίο πεντάλεπτο. 55 Milwaukee λέω. Μιλγυράκι. Και Legends 64. Πάλι άστοχοι Legend, πάλι στον εφηδιασμό οι Bucks, οι οποίοι θέλουν να περάσουν την μπάλα μέσα. Εφρεμίδης άτσαλος. Πέσιμο. Θα πάρει όμως δύο βολές. Και θα μιλήσει ακόμα περισσότερο. Rotation 7 παιχτών για τους Μιλγυράκι. Μεγαλύτερο rotation για τους Legends, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Μετά τους τραυματισμούς του Μπίσκα και του Βασίλια Χανατζή. Νομίζω 8 παίκτες είναι. Θαλμίδης ευτοχώς. Και κάνει ζημιά στο πρώτη περίοδο, αλλά μετά σύγησε. Τώρα μειώνει στους 8 και στους 8 παραμένει. Πρωτογερόπουλος το rebound. Κατεβάζει και την μπάλα. Βλέπει τον Αρούχο, ο οποίος θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Ζητάει κίνηση, θα περάσει μπάλα στον Βογιατζή. Βλέπει ακροβολισμένο το Γιαχανατζή. Αρούχ, σούτριο πόντο, να έρθω από τον Γερόπουλο στο rebound. Σανά Αρούχ,
Ξανά αυτός, ξανά Πρωτογερόπουλος. Δύο συνεχόμενες ανανεώσεις σε Χρυσάφη. Ο Γιατζής για να το βάλει, θα το βάλει. Τρίτη και Φαρμακερή. Άλλα τα δύο του Πρωτογερόπουλου ήταν τα τρίτα κρεπτά που έδωσαν ανάσες. Σου τριών πόντων, δεν απαντάνε οι Bucks. Παρούχο, ο οποίος παρά το ύψος του κατεβάζει πολύ συχνά την μπαλά. Πρωτογερόπουλος, Αρού θέλει να ανοίξει την άμυνα για Χανατής Ανδρέας, ωραίο φλοτ. Τέρ πήγε να κάνει, αλλά... Δεύτερα για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Τελειώνει ο χρόνος, θα πρέπει να γίνει κάποιο σου. 3-37, άστοχο. Μάξι, οι οποίοι θέλουν να τρέξουνε και θα ευστοχίσουνε. Δεν τα παρατάνε. 58-67. Ακόμα 3 λεπτά σχεδόν. Θα με είδες τριών πόντων, άστοχος. Ακόμα 3 λεπτά, ζήτησε time out, ο κ. Χατζηγερμίνης το ακύρωσε. Οι Legends έχουν 9 πόντους προβάδισμα. Διατηρούν την κατοχή όμως. Ακόμα 2-42. Θα στοχίσει ο Αρού. Μπάξι θέλουν να μειώσουνε. Εδώ καλή συνεργασία, οι Legends δεν βιάζονται. Σουτ τριών πόντων, άστοχος ο Γιαχανατζής, 58-67. Μπάξι θέλουν να μειώσουνε, Χαρμανάς πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Κάνουν το rebound όμως οι Legends, την μπάλα είναι ξανά για τους Bucks. Time out 2-3 πριν τη λήξη του αγώνα. Λοιπόν, 2 λεπτά ακόμα. Δύο και τρία. Οι Bucks τόντε με 9. Legend έχουν ένα safe και κάνουν και λάθος εδώ. Αρούχ με τον Γιαχανατζή. Αλεξανδρίδη. Θα πάει μέσα στο καλάθι και θα στοχίσει. Το συνέδεκα, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτό. Πάντως οι Bucks θέλουν να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Χαρμανά, υπάρχει κούραση. Έχουν τον ενδιασμό οι Legends. Κάνουν και τα μαγικά τους. Για κάποιο λόγο θέλουν και τη διαφορά. 1-34. Ποντάρουν και την κούραση των Bucks, οι οποίοι παίζουμε 7 παίχτες, φάουλ από τον Αρού, goal foul. Χαρμανάς έβαλε ωραία το σώμα του και για το λόγο αυτό πήρε και το φάουλ. Ένα διάφορο τεταρτοδεκάλου ουσιαστικά από τη στιγμή που η κούραση εμφανίστηκε και οι Legends έχουν ένα σαφές προβάδισμα. Κόπουλος, Αρούχ από το high post, θα βάλει το καλάθι, το πήρε πολλές φορές, δεν ευστόχησε. Μέχρι μέσα η Milwaukee Bucks, ο Ψάλτης θα πάρει
χρονό συμμετοχή. Ένα λεπτό για τη λήξη τη. Λέτες οι οποίοι θα πάρουν δίκαια νομίζω την νίκη, 62-73. Παρούχα βγάζει το Μαρκόπουλο, άστοχο τρίποντο. Οι Bucks πάλεψαν με 7 παίκτες. Οι Λέτες κατέβηκαν με δεκάδα, αλλά έχασαν 2 παίκτες. Θα μολάβρους πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά το πρώτο σουτάκι έχασε την δυνατότητα. Θα μπορείς να σκάσεις σε καλάθι, 30 δεύτερα. Γιαούρης ο οποίος μας είπε πολύ ωραία πράγματα για την ειδωτή και δικό του φαρμακείο για την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόληψη και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Μπορεί το επαγγελματικό ουσιαστικά κομμάτι του μπασκετάκι να είναι δεδομένο, αλλά όλες οι περιπτώσεις υγείας είναι πάνω απ' όλα σημαντικές. Ο Μολάβρος πάει μέχρι μέσα, Χαρμανά, Σπατάρα, είναι άστοχος, Legends, Μαρκόπουλος. Νομίζω δεν θα κάνει επίθεση. Οι Legends θα πάρουν τη νίκη με 62-76. Πολύ ωραίο μάτς, συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλό βράδυ σε όλους.